δεν ξέρω τι μπορεί να πει ένας προπονητής μετά από ένα τέτοιο μάτς που η κυριαρχία της ομάδας είναι πλήρης και χάνει την πρόκριση με αυτόν τον τρόπο στα αποδυτήρια στους παίκτες μετά. Και αν ίσως η σκέψη σου τώρα είναι αν τον προβληματίζει, αν η ομάδα μπορεί να σηκωθεί μετά τέτοια βραδιά. What to tell you, it's not easy, it's a huge frustration. I can talk about myself because it's what I feel inside. From one point of view, it's injustice. From the other point of view, it's pride, because the team had played a very good game, a dominating game. From other point of view, it was this hope to come back fast and to show a different image comparing with the last two games. And I told you that during a season, for the difficulty of the games, for the load of the pressure coming from more competitions, from more derbies, because this Greek league is very complicated with all these teams that have quality, that have power, that are not easy games. And so we have also Europe, and we arrive practically in front of the last game of competition in the cup. So the frustration is big. Understanding the period, reacting today, showing character and dominating game, and hoping that in the next, all this hard luck, because we have to know that the story of Baba created us a problem in the final, and from 2-0 we received this goal, which also this had affected the team immediately, because from one point of view, the other team was full of positivity, and thus we were a little down. Τι να σας πω, θα σας μιλήσω αρχικά για τον εαυτό μου. Προφανώς και η κυριαρχία από τη μία μεριά, κυριαρχεί η αναστάτωση, ένα κακό συνέστημα για αυτόν τον αποκλεισμό. Από τη μία κυριαρχεί το συνέστημα της αδικίας, λόγω της εμφάνισης της οποίας κάναμε σήμερα και το πώς παρουσιάστηκαν οι παίκτες μας στο γήπεδο. Απ' την άλλη, υπάρχει υπερηφάνεια για την εμφάνιση αυτή την σημερινή, γιατί είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και πραγματικά θέλαμε να επιστρέψουμε σε καλές εμφανίσεις, οπότε αυτό ήταν ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο για εμάς. Το γεγονός πως στα τελευταία παιχνίδια, υπάρχουν μέσα στις σεζόν στιγμές για κάθε ομάδα στις οποίες θα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Βρεθήκαμε σε αυτήν την στιγμή, οπότε είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός πως επιστρέψαμε, παίξαμε ένα καλό ποδόσφαιρο και κυριαρχήσαμε σήμερα στο παιχνίδι, δείξαμε χαρακτήρα σε μια περίοδο στην οποία παίξαμε συνεχόμενα ντέρμπι, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι και κατ' επέκταση η διοργάνωση του κυπέλου είναι περίεργη, περίπλοκη μάλλον για τις ομάδες τις οποίες βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο παίζουν, τις μεγάλες ομάδες και την ποιότητα την οποία έχουν. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτές τις εμφανίσεις, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για εμάς. Σίγουρα μας αποσυντώνησε και λίγο το γεγονός πως το σημείο μάλλον στο οποίο ήρθε ο τραυματισμός του Μπάμπα, οδηγηθήκαμε στο να δεχθούμε ένα γκολ, είναι ένα σημείο στο οποίο οι παίκτες μας ίσως έπεσαν και λίγο ψυχολογικά λόγω αυτής της κατάστασης και ο Παναθηναϊκός είχε λίγο περισσότερο ηθικό παίζοντας σε αυτά τα τελευταία λεπτά με 11 ποδοσφαιριστές έναντι 10 σε εμάς. Άλλη ερώτηση? Αν δεν υπάρχει άλλο. Και για τον Μπάμπα, αν θέλει ο κόουτς, αν έχουμε εικόνα, τι γίνεται. And about Baba, if you have any mates. Δεν έχουμε εικόνα, ξεκάθαρα. What I know from... Θα μείνει στο νοσοκομείο σήμερα, θα γίνουν κάποιες εξετάσεις, αλλά δεν είναι. Καλησπέρα, coach. Ήθελα να ρωτήσω εάν θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ αδικείται από το 0-1 της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν βάσει της εικόνας και των ευκαιριών, δεν θα έπρεπε να οδηγηθεί το μάτι στην παράταση και να πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση στα 90 λεπτά. Θεωρώ ότι ήταν άδικο αποτέλεσμα στο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι με 0-2 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. We dominated, we create much more than them. I don't remember one opportunity. We played a very good game with confidence. We missed the opportunities and we could have won there. But okay, it was a game of cup. We were prepared also for extra time. We were prepared to go until the end. In one ball, 1 second that gave them the possibility to score and being us in 10. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε. But again, the image of this team made me to feel again that I am proud of the work and of them.
It will not be easy, anything from now on. We'll come also European Games, and we'll have to face European Games and you playoffs. But keeping this attitude, this intensity, this way of giving everything on the pitch, we have showed the good period, long period that we have made before. Νομίζω ότι με βάση τις ευκαιρίες και την κυριαρχία την οποία είχαμε, θα αξίζαμε ένα δεύτερο γκολ στο παιχνίδι. Θυμάμαι κάποια πολύ ξεκάθαρη ευκαιρία του Παναθηναϊκού σε αυτόν τον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι ο θεσμός του κυπέλου. Ήμασταν προετοιμασμένοι και για τον έξτρα χρόνο. Σε περίπτωση που αυτός υπήρχε και εν τέλει υπήρξε, βρήκαμε το γκολ εκεί. Από εκεί και πέρα τα πράγματα εξελίχθηκαν με τον τρόπο αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι εύκολη συνέχεια για εμάς. Θα πρέπει να συγκροτηθούμε. Είναι η πρώτη φορά μετά από ένα κακό διάστημα στο οποίο αισθάνομαι περήφανος για τους παίκτες μου και για την εμφάνιση την οποία είχαν. Θα ακολουθήσουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ενδιάμεσα από αγώνες πρωταθλήματος, οπότε θα πρέπει να παρουσιαστούμε με τον τρόπο αυτόν όπως σήμερα, έναν τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόμασταν μέχρι και πρότινος, αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια, τα τελευταία 2-3 παιχνίδια στα οποία δεν είχαμε αυτή την εικόνα.